πίστες έχουμε, σε ποιο βαθμό θα πρέπει να ανησυχήσουμε και αν έχουν γίνει ήδη υποδείξεις και προσπάθεια για αλλαγή των συγκεκριμένων ανταπέδων. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Mm-hmm. Όλη η συζήτηση γίνεται για αυτή την κατηγορία ουσιών, οι οποίες όντως ταξινομούνται ως καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ως προς την αναπαραγωγή. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές αυτή τη στιγμή, κύριε Σοκράτους, για το περιεχόμενο αυτών των υδρογονάνθρακων στα οποιαδήποτε υλικά. Αυτή τη στιγμή, με βάση όσα γνωρίζουμε και σαν Υπουργείο Παιδείας, δεν υπάρχει απευθείας διασύνδεση αυτών των ουσιών με οποιασδήποτε σοβαρές ασθένειες μπορεί κάποιος να σκεφτεί. Είναι ύποπτες όμως. Είναι ύποπτες, γι' αυτό υπάρχουν και ιδιαίτερες συστάσεις από την Ευρώπη. Οδηγίες για την κατάσταση. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες μελέτες, οι οποίες έχουν εκπονηθεί πρώτη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Ουσιών, με τα αποτελέσματα να κοινοποιούνται το Φεβρουάριο του 2018, και ακόμα μία από τον Ολλανδικό Οργανισμό Εθνικής Υγείας, που ουσιαστικά λένε ότι ο κίνδυνος για οποιασδήποτε σοβαρές ή ανίδες ασθένειες πιθανόν να προκύψει από την επαφή του ανθρώπου με αυτά τα υλικά είναι πάρα πολύ μικρός. Δεν πάβει όμως να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα και για να μειωθεί το ενδεχόμενο ρίσκο. Ναι. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι συνεχώς οι μελέτες και οι επιστημονικές έρευνες ανακαλύπτουν και φέρνουν στο φως νέα δεδομένα, καλύτερα είναι, γι' αυτό και υπάρχει και ευρωπαϊκή οδηγία να αντικαθίστανται αυτά τα υλικά τα οποία είναι ύποπτα. Προς το παρόν όχι, δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία για αντικατάσταση. Είναι προτροπή. Είναι συστάσεις. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια έντονη διαβούλευση σε επίπεδο Ευρώπης για την μείωση των περιοριστικών ορίων αυτών των υδρογονανθράκων. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Όταν μιλούμε για τα κήπεδα, το οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, ουσιαστικά μιλάμε για το κονιορτοποιημένο ελαστικό το οποίο μπαίνει από κάτω, ώστε να μπει το τεχνητό γρασίδι από πάνω. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι συστάσεις μιλούν για 1000 μικρογραμμάρια ανά κιλό υλικού. Χίλια. Η πρόταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, κύριε Σοκράτους, είναι για να μειωθεί αυτόν τον όριο από τα 1000 στα 17. Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλη δραστική αλλαγή και οι αποφάσεις για αυτή την αλλαγή, αν τελικά επέλθει, θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο του 2019. Μάλιστα. Έχετε κοινοποιήσει αυτές τις συστάσεις στους ενδιαφερόμενους? Γιατί είναι 6 στον αριθμό τα γήπεδα αυτά που φαίνεται να έχουν το συγκεκριμένο υλικό. Δεν γνωρίζω για τα γήπεδα, ναι, γιατί δεν είναι και αρμοδιότητα του Υπουργείου. Απλά γνωρίζω ότι όλες οι συστάσεις και όλες οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν δοθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, που είναι το καθήλυν αρμόδιο τμήμα για αυτήν την ενημέρωση. Πού αλλού μπορεί να υπάρχει αυτό το υλικό? Αυτό το υλικό υπάρχει στα πλαστικά δάπεδα ασφαλείας, τα οποία μπορεί να είναι σε παιχνιδότοπους, σε παιδικά πάρκα, και εκεί το όριο για αυτούς τους υδρογονάνθρακες είναι ακόμη πιο μικρό. Αν στην περίπτωση των κηπέδων, αγαπητέ Νούφρια, μιλούσαμε για 1000 μικρογραμμάρια ανά κιλό, στα πλαστικά δάπεδα είναι ένα μικρογραμμάριο ανά κιλό. Σαφώς, εντάξει, και ύποπτα να είναι, μόνο και μόνο που ακούω τη μείωση στο ποσοστό, δηλαδή από τα 1000 μικρογραμμάρια στα 17 και στο 1 για τα παιδιά, σε παιδότοπους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρή ανησυχία. Υπάρχει και ανησυχία, υπάρχει και προβληματισμός, θα έλεγα ότι υπάρχει και υποψία. Διότι παρά τις δύο ευρωπαϊκές μελέτες που σας είχα πει προηγουμένως, υπήρξαν αμφιβολίες κατά πόσο τα δείγματα τα οποία είχαν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν όντως αντιπροσωπευτικά, κάλυπταν όλες τις χώρες και όλα τα είδη. Οπότε ο προβλεσμός υπάρχει και είμαστε όλοι εν αναμονή των σχετικών αποφάσεων σε λίγους μήνες. Μάλιστα. Εσείς έχετε υπόψη σας για τα σχολεία, αν υπάρχουν χώροι στο οποίο χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο υλικό με τους υδρογονάνθρακες? Οπωσδήποτε χρησιμοποιείται στους παιχνιδότοπους που έχουμε στα νηπιαγωγεία. Ναι. Υπάρχουν αρκετοί που έχουν πλαστικά δάπεδα. Και ως Υπουργείο Παιδείας είχαμε προβεί στις απαραίτητες συστάσεις και έχουμε δώσει τις απαραίτητες οδηγίες από το 2017, ώστε στην τοποθέτηση οποιοδήποτε καινούργιου πλαστικού δαπέδου ασφαλείας υπάρξει μετά την εφαρμογή αυτού του νόμου, ο οποίος μπήκε σε εφαρμογή περί τα τέλη του Δεκέμβρη του 2015, οποιοδήποτε νέος παιχνιδότοπος φτιαχτεί, κατασκευαστεί μετά το 2016 και υπάρξει η επιλογή του πλαστικού δαπέδου ασφαλείας, τότε θα πρέπει η σχολική εφορία, η οποία είναι το αρμόδιο τμήμα για να διεκπαιρεώσει αυτή τη διαδικασία, οφείλει να προμηθευτεί σχετικό πιστοποιητικό από τον προμηθευτή ότι όντως το υλικό το οποίο μπαίνει στο πλαστικό δάπεδο ασφαλείας καλύπτει αυτούς τους περιορισμούς. Και ακολουθούν αυτή την τακτική, αν έχετε υπόψη σας. Βέβαιως, είναι μέρος της όλης διαδικασίας να δώσει ο κάθε προμηθευτής αυτήν την βεβαίωση ότι το υλικό είναι ασφαλές. Για αυτούς οι οποίοι λειτουργούσαν πρώτης συγκεκριμένης πρόνοιας,
Θέλω να μου πείτε, υπήρξε παρότρινση από πλευράς του Υπουργείου να γίνει η αλλαγή και συμμορφώθηκαν κάποιοι ή όχι? Όχι, δεν έγινε, διότι ο κανονισμός REACH, όπως έχει ψηφιστεί και έχει περάσει, όπως σας έχω πει, 27 Δεκεμβρίου του 2015, θυμήθηκα την ημερομηνία, δεν προβλέπει ούτε έλεγχο ούτε αντικατάσταση όσων δαπέδων είχαν τοποθετηθεί πριν αυτή την ημερομηνία. Ναι. Άρα δεν μπορείτε να τους κάνετε και την παρότριση, μας λέτε να το αλλάξετε. Κάνουμε την παρότριση σε όσους θα προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση, γιατί αυτά τα τάπεδα, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, αυθύρονται και χρειάζονται αντικατάσταση. Όσοι λοιπόν θα μπουν στη διαδικασία αντικατάσταση αυτών των τάπεδων, τους δίνουμε τις συγκεκριμένες οδηγίες ότι πρέπει να μας δώσουν αυτούς τους περιορισμούς όσον αφορά την ύπαρξη των υδρογονανθράκων. Αλλά βεβαίως πρέπει να το πούμε αυτό, Νούφρι, ότι η προτίμηση του Υπουργείου Παιδείας δεν είναι στα τεχνητά αυτά υλικά με χημικές ουσίες, αλλά στα φυσικά δάπεδα ασφάλειας, που είναι η άμμος, που είναι το βοτσαλάκι, που είναι το τεμαχισμένο ξύλο. Αλλά και φαντάζομαι δεν τα προτιμούν, γιατί δεν τα προτιμούν για πολλούς και διαφορετικούς περισσότερα. Ναι, δεν είναι τόσο πολύ το κόστος, όσο είναι η ευκολία, όσο είναι η καθαριότητα, ενδεχομένως μπορεί να σκεφτεί κάποιος, αλλά τα πλεονεκτήματα του να έχεις ένα φυσικό δάπεδο ασφαλείας είναι πάρα πολλά. Μάλιστα. Άρα τώρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε πιο ξεκάθαρη, αν θέλετε, πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης? Περιμένουμε αυτές τις αποφάσεις. Και αν πάω στο αρχηγό σας ερώτημα που αφορούσε τα συγκεκριμένα γήπεδα, αντιλαμβάνεστε την αλλαγή που θα υπάρξει εάν κάποιος ο οποίος έχει αυτό το γήπεδο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εν ούφρυε και καλύπτει τα χίλια μικρογραμμάρια ανακυλών υλικού, έρθει μια οδηγία το Σεπτέμβριο που θα πρέπει αυτό το υλικό να περιοριστεί στα 17 μικρογραμμάρια. Σημαίνει ότι πάρα πολλά γήπεδα θα τεθούν αυτόματος εκτός προδιαγραφών. Και είναι και μεγάλες οι εκτάσεις τους των γήπεδων, έτσι. Και πάρα πολλά γήπεδα και θα υπάρξουν πάρα πολλές προεκτάσεις από αυτή την απόφαση. Και παράπονα σίγουρα. Και παράπονα από τις διευθύντες, αλλά οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούν να γνωριστούν. Δεν παίζουμε με την υγεία μας σε καμία περίπτωση. Σαφέστατα. Μάλιστα. Έτσι, κλείνοντας, να μου πείτε, κύριε Ορφανέ, σας ανησυχεί το γεγονός ότι γενικότερα η επιλογή υλικών πολλές φορές μπορεί στο τέλος της ημέρας, μέσα από μια έρευνα, και μιλάω για υλικά τα οποία υπάρχουν και στα σχολεία, που είναι και η άμεση αρμοδιότητα του Υπουργείου. Μπορεί αυτά τα υλικά στη συνέχεια να ενοχοποιούνται μέσα από μελέτες και χρειάζεται να τα εντάξουμε σε αυτό το κεφάλαιο της ασφάλειας και της υγείας? Σας ανησυχεί ότι συχνά προκύπτουν τέτοια θέματα? Κυρίως οι ανησυχίες προκύπτουν από τα παντός είδους πλαστικά. Ναι. Εάν το συνδυάσουμε το αρχικό σου ερώτημα, Νούφρια, με τους παιχνιδότοπους και όλα αυτά, διότι τα πλήστα παιχνίδια είναι πλαστικά. Όμως, ξαναλέω αυτό που είχα πει και στην αρχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επιστημονική έρευνα η οποία με την σχέση αιτίας και αποτελέσματος, που είναι το καθοριστικό σημείο, να συνδυάζει την ύπαρξη αυτών των υλικών με οτιδήποτε άλλο αρνητικό ή δυσάρεστο μπορεί να σκεφτεί κάποιος όσον αφορά την υγεία των παιδιών μας ή και εμάς τους ίδιους. Μάλιστα. Είμαστε όμως συνεχώς σε παρακολούθηση όλων των εξελίξεων και όποιες οδηγίες έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας ενημερώνετε και οφείλουμε να τις σεβαστούμε και να τις υιοθετήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ορφανέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μαζί. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο.